Οι φίλοι του Αργαζογητρίνου θα μας τα μεταδώσει. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Φρίξου. Καλό μεσημέρι, Στέγιο, φίλα κράτη στο ραδιό. Πρώτα από το Manchester, εδώ είμαστε οι οπαδοί και οι δημοσιογράφοι που ακολούθησαν την αποστολή του ΑΠΟΕΛ. Το απόγευμα θα πάμε και εμείς στην Ουαλία. Εκεί θα είναι η πρώτη προπόνηση, η δεύτερη ουσιαστικά, γιατί η ομάδα του ΑΠΟΕΛ από χθες είναι στην Ουαλία. Προπονήθηκε για πρώτη φορά χθες στο γήπεδο που θα γίνει ο αυριανός αγώνας. Σήμερα ολοκληρώνεται η προετοιμασία. Θα είναι και η καθιερωμένη συνέντευξη που θα μας μιλήσει ο Τόμας Κριστιάς, να μας πει πώς κύλησε η προετοιμασία, θα μας αναφέρει τον βαθμό δυσκολίας και να δούμε πώς από ΑΠΟΕΛ αύριο θα αντιμετωπίσει αυτή την ομάδα την Ουαλική. Είναι το φαβορείο από ΑΠΟΕΛ, είναι ανώτερη ομάδα, όλοι το παραδέχονται αυτό, αλλά είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς. Πάντα υπάρχουν κάποια ερωτηματικά, υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, όπως για παράδειγμα το συνθετικό γραφείο του γηπέδου, κάνει πιο γρήγορο το παιχνίδι όταν η μπάλα χτυπάει. Είναι βεβαίως και ο καιρός τέτοιος, υπάρχει βροχόπτωση από χθες που ήρθαμε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Άρα, να δούμε πώς θα διαχειριστεί όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες η ομάδα του Τόμας Κριστιάνς. Υπάρχει αισιοδοξία πάντως στις τάξεις της ομάδας και του κόσμου ότι θα μπορέσει ο ΑΠΟΕΛ να ανταπεξέλθει στις θήκες του αγώνα και θα πάρει το ζητούμενο. Βέβαια, πέραν από την καθαρή νίκη, πάντα στοχεύουν σε μια πολύ καλή εμφάνιση, τέτοιο πρέπει να το πούμε. Μια μεστή εμφάνιση που θα στείλει ελπιδοφόρα μηνύματα εν ώψη της συνέχειας. Ο ΑΠΟΕΛ δεν στοχεύει να περάσει μόνο το δεύτερο προκριματικό. Θέλει να μπει στους ομίλους του Champions League. Αντιλαμβάνεστε ότι στους επόμενους προκριματικούς γύρους το επίπεδο των ομάδων ανεβαίνει πάρα πολύ σε σχέση με την επικείμενη αντίπαλο του ΑΠΟΕΛ. Άρα πρέπει μέσα από την εμφάνιση στο παιχνίδι αύριο να δείξει ο ΑΠΟΕΛ ότι έχει μια πολύ καλή ομάδα που είναι έτοιμη να διεκδικήσει μεγάλες πιθανότητες πρόκρισης στους ομίλους του Champions League. Δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα. Πέραν από τον Ρομπέρτο Λάγος που έμεινε Κύπρο για να καλύψει το χαμένο έδαφος, να προετοιμαστεί πιο εντατικά, έχει και δικαίωμα συμμετοχή, μάλιστα στη ρεβάνς που θα γίνει στο Γασιπί. Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι διαθέσιμοι. Ταξίδευσαν με την αποστολή στην Ουαλία. Λογικά δεν θα έχουμε εκπλήξεις στις επιλογές του Κριστιάνσεν. Μάλλον οι 11 παίχτες που προτιμήθηκαν το φιλικό με τον Μπας Γιάννενα θα είναι αυτοί που θα ξεκινήσουν το παιχνίδι. Ενδεχομένως να υπάρχουν δύο ερωτηματικά, όπως κάτω από τα δοκάρια ο Βάτερμαν να έχει έτσι μικρό προβάδισμα από τον Πάρτο που έχει και αυτός κάποιες πιθανότητες. Και στο κέντρο της άμυνας διεκδικεί μια θέση ο Μερκής μαζί με τον Αστίθ. Ο Ισπανός έχει το προβάδισμα, αυτός ήταν που έπαιξε και στο φιλικό με τον Μπας Γιάννενα. Στην άμυνα είναι δεδομένο αριστερό Αλεξάνδρου, δεξιά ο Μιλάνο. Ο Καρλάο θα είναι ο ένας στόπερ, είπα ο δεύτερος θα είναι είτε ο Αστίθ είτε ο Μερκής. Ο Μωράης θα είναι ο ανασταλτικός μέσος. Θα έχει δεξιά στα φτερά τον Εφρέμ, αριστερά τον Βάντερ. Τον κεντρικό άξονα θα παίξουν οι Ντεβισέντη και Βινίσιος. Και ο Πιέρο Σωτηρίου μοναδικός προωθημένος 4-1-4-1 ο σχηματισμός του ΑΠΟΕΛ. Αυτό δούλεψε στην προετοιμασία. Αυτό το σχηματισμό προτίμησε σε όλα τα φιλικά ο Κριστιάνσεν. Βεβαίως είπε και ο ίδιος σε πρόσφατες του δηλώσεις ότι το ρόστερ που έχει του δίνει την πολυτέλεια να μετατρέψει το σχηματισμό, είδε και σε 4-2-3-1 και ακολούθως αργότερα όταν θα έχει περισσότερους παίχτες σε 4-4-2 από τη δεδομένη στιγμή απουσιάζει ο δεύτερος επιθετικός. Γίνονται οι διεργασίες για να αποκτηθεί επιθετικός. Θα δούμε ποιος και πότε θα κλείσει αυτή η εκκρεμότητα. Τη δεδομένη στιγμή η προσοχή όλων είναι στο αυριανό παιχνίδι. Στόχος του ΑΠΟΕΛ να φύγει από την Ουαλία με ένα θετικό αποτέλεσμα και μια καλή εμφάνιση που θα φτιάξει πολύ καλό κλίμα στην ομάδα. Χθες ή προχθές ο πρόδρομος ο Πετρίδης φωτογράφησε πιθανότατα επιστροφή για Νιώτα. Έχει κάτι ακριβώς στο κεφάλι αυτό? Μίλησε ο πρόδρομος Πετρίδης, μας μίλησε και έστειλε θετικά μήνυμα. Προανήγγειλε θετικές εξελίξεις στο θέμα για Νιώτα. Δεν υπάρχει κάτι, θα γίνει κάτι σήμερα. Αλλά τις τελευταίες ώρες αυτό που διαρρέεται είναι ότι οι ενδείξεις είναι πολύ θετικές και ο ΑΠΟΕΛ είναι κοντά στο να έχει και τη νέα περίοδο αυτό τον πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Δεν γνωρίζουμε τώρα λεπτομέρειες, αν δηλαδή θα γίνει με ελεύθερη μεταγραφή ή τα ποσά τέλος πάντων. Ή υπομορφή δανεισμού πάλι κλπ. Ακριβώς. Υπάρχει η αισιοδοξία ότι ο Γιαννιώτας στη νέα περίοδο θα αγωνίζεται στον ΑΠΟΕΛ και σύντομα θα ενσωματωθεί στην ομάδα για να μπορέσει και αυτός να βοηθήσει στην προσπάθεια που γίνεται για ευρωπαϊκή διάκριση, γιατί κακά τα ψέματα έδειξε στο περσινό εξάμεινο ότι είναι παίχτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά και να βάλει τον ΑΠΟΕΛ στους ομίλους. Παρουσία κόσμου, Γαλαζοκητρίνο πάνω κάτω και καιρικές συνθήκες, έχεις πει χωρητικότητα γηπέδου της TNS και πόσο κόσμο πάνω κάτω περιμένουν οι Ουαλοί? Το γήπεδο δεν χωράει περισσότερο από 2.000, είναι πάρα πολύ μικρό γήπεδο. Οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ
ταξίδεψα μαζί μας. Κάπως ένα ερώτημα που γεννιέται πραγματικά φρίξω και να το πω έτσι γενικώς. Πώς γήπεδα στην Βόρεια Ιρλανδία, στην Ιρλανδία, στην Ουαλία των 2.000-2.500 θέσεων παίρνουν άδεια να φιλοξενούν αγώνες, ξέρω εγώ, προχρηματικών αγώνων. Είναι εύλογο το ερώτημα. Και πώς και εκεί πέρα στην Κύπρο, ας πούμε, λένε όχι, κύριε, εσύ μπορεί να παίξει στο δεύτερο προχρηματικό, ας πούμε, Europa League, και εκεί πέρα στο προχρηματικό Champions. Όχι, να πάει αλλού. Υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές και νομίζω αυτό το γήπεδο μόνο για το δεύτερο προχρηματικό στέγιο μπορεί να φιλοξενήσει αγώνα ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Στον επόμενο γύρο, αν προκριθεί τυχαίνες που όλοι δεν ευχόμαστε κάτι τέτοιο φυσικά, θα πρέπει να βρει με προδιαγραφές που να πληρεί τα κριτήρια της UEFA. Άρα ανάμεσα στους 2.000, αν γεμίσει το γήπεδο, πόσοι από ελεύθερες θα είναι? Και περίπου 50-60 φίλοι του ΑΠΟΕΛ, θα είναι από την Κύπρο καμιά 25. Είχα ενημερωθεί ότι διατέθηκαν όμως 50 εισιτήρια, άρα κάπου εκεί θα είναι και οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ αύριο το βράδυ στο γήπεδο της Τιένες στην Ουαλία. Να είσαι καλά. Καλό υπόλοιπο της ημέρα να έχεις.